Καλησπέρα και από μένα. Χρόνια καλά και ευλογημένα σε όλους σας. Τη συγγραφέα, Δώρα Πεδελινού, δεν την ήξερα προσωπικά. Η πρώτη μας επαφή μαζί της ήταν χθες το απόγευμα. Μια κοινή μας φίλη, η Ευγίδα Σουρδίνου, ένας εξαίρετος άνθρωπος, μου πρότεινε να συμμετάσχω στην παρουσίαση του βιβλίου. Ευχαριστώ πολύ. Η συγγραφέας Δώρα Πεδελινού, γοητευμένη από τις αφηγήσεις της νόνας της, από μικρή άρχισε να καλλιεργεί το σπόρο της εξερεύνησης ενός κόσμου μαγικού και άγνωστου για εκείνη. Εντός της, φούντωσε η επιθυμία να εξερευνήσει, να αποκαλύψει και να ανακαλύψει την αληθινή πορεία που χάραξαν οι ροές της. Το βιβλίο στα σπράχνα του κυοφορεί βιωματική μνήμη. Χνουδά τα ανθάκια πάνω στα κλαδιά της ρωσιασμένης γαζίας να ξεχυλίζουν το άρωμά τους. Εδώ οι μήνες δεν είναι απλά ο κρυμμένος θησαυρός των ηρώων που το μοιράζεται μαζί μας, αλλά γινόμαστε μάρτυρες και κοινωνοί, συνοδοιπόροι και συμπάσχοντες των γεγονότων που χαρακτήρισαν την ζωή εκείνων των ανθρώπων. Βαπτισμένο με άρωμα γαζίας, λοιπόν, το πρώτο πεζογράφημά της. Πρόκειται για μία μυθιστορηματική βιογραφία, όπου επανέρχονται στο φως παρρυθμασμένα ήθη και έθιμα, γλωσσικοί διωματισμοί, μουσικά ακούσματα και ιστορικά γεγονότα. Η συγγραφέας συνδέει πολλές εξέχουσες προσωπικότητες των γραμμάτων και της τέχνης σε κάποια πρόσωπα που παρίστανται στη συντροφιά μου. Η Ειρήνη Δεβρινού, μια από τις προσωπικότητες που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στα πνευματικά δρόμενα της Κέφυρας στις αρχές του 20ου αιώνα, με ιδιαίτερα προοδευτικό πνεύμα και φεμινιστική δράση. Ο Λορέντζος Μαβίλης, ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης, γόνος αριστοκρατικής οικογένειας, τα μέλη της οποίας ασχολήθηκαν με την πολιτική και τη διπλωματία. Ο ίδιος είχε κάνει ανώτατες σπουδές στο Παρίσι, παρακολουθώντας μαθήματα φιλολογίας, μαθηματικών, ιατρικής και χημίας, χωρίς ωστόσο να λάβει κανένα δίπλωμα. Ο Σγούρος, ο Αλέξανδρος Πάλης, το οποίο ολόκληρο το λογοτεχνικό έργο, πρωτότυπο και μεταφραστικό, ήταν στρατευμένο στην υπεράσπιση επιστημονικής γλώσσας. Ο Δεσίλας, ο Ανδρέας Κεφαλινός, ο Μαρτζούκος, ο Σταύρου, ο Χαΐλης. Μέσα από τα μάτια της ευγενίας, που είναι η κύρια ηρωίδα του βιβλίου, ξετυλίγονται οι αγωνίες όλων αυτών των διανοουμένων της Κέρκυρας στις αρχές του περασμένου αιώνα, για τη γλώσσα και τη σκλαβωμένη πατρίδα. Το βιβλίο της Δώρας Μεταλλινού δεν το διάβασα για να αποκτήσω γνώση ως προς τον τρόπο της γραφής και της σκέψης της και να εκθέσω απλώς τις απόψεις μου. Αφού το διάβασα ολόκληρο, κάθισα κατά δεύτερη φορά και το μελέτησα, κάνοντας ενδοσκόπηση, διθομετρώντας τους ήρωές της. Περιδιάβασα τους χαρακτήρες τους, συνταξίδεψα μαζί τους στον χώρο και στον χρόνο, προσπαθώντας να κάνω μια αντικειμενική προσέγγιση που να μην ξεφεύγει από τα πραγματικά συναισθήματα και τους αληθινούς προβληματισμούς που μου προκάλεσε η μελέτη του. Προσπάθησα να φουγκραστώ τη φωνή των ηρώων της, χωρίς να παραβλέψω τη φωνή της δικής μου συνείδησης. Περιδιάβαση σε σκοτεινά μονοπάτια της ψυχής, αλλά και σε άπλετο, καθάριο φως. Εμπρός μου, δύο κόσμοι διαφορετικοί παρουσιάστηκαν να αγωνιούν και να μάχονται με ξεχωριστό τρόπο ο καθένας τους. Από τη μια πλευρά, ο εκλεπτός κόσμος του πνεύματος, της γνώσης, της ευγενούς άμυλας, της όρημης και εκλεπτισμένης συμπεριφοράς, να ανεβαίνουν το γολγοθά της ζωής με την ελπίδα της ανάτασης και της ανάστασης. Από την άλλη πλευρά, ο άνθρωπος θηρίο, με την εγωκεντρική και τη διοκτική συμπεριφορά σε όλο της το μεγαλείο. Ο υποχθόνιος δαίμονας που στρέφεται αιωνίως ομοκεντρικά γύρω από τον εαυτό του, κάνοντας τα ίδια και τα ίδια επαναλαμβανόμενα στραβά μοτίβα, χωρίς ελπίδα σωτηρίας, μεταστροφής ή μετάνοιας. Το βιβλίο της Δώρας Μεταλλινού μας προβληματίζει περισσότερο για τη φύση του ανθρώπου. Μας υπενθυμίζει πως η αναμεταξύ μας σχέση συμπεριφοράς και επικοινωνίας είναι το δυσκολότερο κεφάλαιο στη ζούγκλα των ανθρώπων.
Φρόνιμο είναι να μην ξεχνάμε ποτέ πως είμαστε οι πράξεις μας. Η συμπεριφορά μας χαρακτηρίζει το ήθο μας και κατευθύνει τη μετέπειτα εξέλιξη της ζωής μας. Οι ηρωίδες της, πρόσωπα αρχαίας τραγωδίας, φέρουν μερίδιο ευθύνης. Υπέθερα εξιδίας επαιτειότητας. Βέβαια, τα νιάτα γεμάτα ψύχα, χυμούς και φωτιά, κι αν δεν μπορούν να είναι λίγο εγκρατείς ή λιγάκι προνοητικά για το αποτέλεσμα των πράξεών τους, να κρατήσουν στερνή, όπως λέμε σε γλώσσα λαϊκή για τον εαυτό τους, λίγο-λίγο αδειάζουν και απομένουν κουφιοτσόφιλοι. Η υγιή σκέψη και οι ορθές αποφάσεις έχουν ορίζωσες, έχουν σκοπό, έχουν έπιερ στους καρπούς και αποστολή θεία. Το υπελέστα και παθέστα επέφεραν την αντίμωσή τους και την καταδίκη τους. Η Δώρα Μεταλλινού με την γραφίδα της φένας της σήμανε ένα σημαντικό κομμάτι της ύπαρξής της. Κατάφερε να σαρκώσει τα λόγια των ηρώων της στα χείλη της, να φέρει τα δρόμενά τους μπροστά της, άλλα ως παραδείγματα προς μίμηση και άλλα ως αποφυγή. Κατάφερε ο ήχος της φωνής της να φτάσει ως τα αυτιά μας και να κρατήσουμε στην ψυχή μας τη μουσική από τον ήχο εκείνο που μας πηγαίνει ένα βήμα πιο κοντά στο φως, έχοντας πάντα κατά νου πως η ζωή θα μας ανταμείβει ανάλογα με τις πράξεις μας. Η ζωή μας προστάει πολλά μονάχα όταν τις έχουμε προσφέρει πολλά. Και αυτό το πολλά ίσως να ακουστεί δυσνόητο και να μεταφραστεί διαφορετικά στο μυαλό του καθενός, ανάλογα με τις αποφάσεις που έχει λάβει στη ζωή του. Η αφήγηση τελειώνει γύρω στα 1911, όταν ο Μαβίλης, ο ερωτευμένος με την ποιήτρια Μελκιώτισσα, μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων για τη γλώσσα και λίγο αργότερα το 1912 σκοτώνεται στον βρίσκο της Ιππείρου, μαχόμενος στον Βαλκανικό πόλεμο με τους Γαριβαλδινούς κατά των Οθωμανών Τούρκων. Ολοκληρώνοντας τις εντυπώσεις μου για το βιβλίο της Δώρας Μεταλλινού, νιώθω την επιθυμία να αναφερθώ στο πιο ωραίο σονέτο που γράφτηκε ποτέ, στη Λύθη του Μαβίλη. Ένα σονέτο γεμάτο θλίψη, πρώιμο μάταιμα του θανάτου από τον ίδιο τον ποιητή, ο οποίος επήλθε μετά τραυματισμού στις 29 Νοέμβρη του 1912. Ένα σονέτο που το εκλαμβάνω ως προτροπή αποδοχής του θανάτου του με κοσμιότητα από αγαπημένοι και φίλους, δίνοντας συγχωροχάρτη στις πικρίες και στους παλιούς πόνους. Καλό είχε οι νεκροί που λησμονάνε την πίκρα της ζωής, όταν σπιθήσει ο ήλιος και το σούρου που ακολουθήσει, μην τους χρες, ο καημός σου όσους και να'ναι. Τέτοια ώρα οι ψυχές διψούν και πάνε στις λησμονιάς στην κρυσταλλένια βρύση. Μα βούρκος το νεράκι θα μαυρίσει, ας τάξει για αυτές δάκρυ όθε αγαπάνε. Κι αν πιούν θολό νερό, ξαναθυμούνται, διαβαίνοντας λιβάδι από σκονδύλι, πόνους παλιούς, που μέσα τους κοιμούνται. Α, δεν μπορείς παρά να κλαις το δίλι, τους ζωντανούς τα μάτια σου ασθενήσουν. Θέλουν, μα δεν μπορεί να λησμονήσουν. Ευχαριστώ.